Οι Ουκρανοί, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, έχουν δημιουργήσει χαρακώματα και πρόχειρες οχυρώσεις στη ρωσική πλευρά των συνόρων, με σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρού προγεφυρώματος εντός ρωσικού εδάφους μετά τη χθεσινή χερσαία επίθεση στην περιφέρεια του Κούρσκ. Προσπαθούν να ενισχύσουν τις θέσεις τους έξω από τη ρωσική πόλη Σούντζα, ενώ οι κατοικοί της φέρεται να την εκένωσαν και να κατευθύνθηκαν προς το Κούρσκ. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι έχουν εχμαλωτήσει 35 Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι όλοι είναι κληρωτοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ουκρανικά drones κατέστρεψαν ρωσικό ασθενοφόρο, σκοτώνοντας το πλήρωμά του. Η ουκρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε από την περιφέρεια του Σούμι και η δύναμη αυτή διείσδυσε 8 χιλιόμετρα μέσα στο ρωσικό έδαφος. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι η ουκρανική δύναμη έχει καταστραφεί και ότι η εισβολή έχει λήξει. Ωστόσο, ρωσικές αναφορές από την περιοχή υποδεικνύουν πως μέχρι τα ξημερώματα είχε γίνει τελικά σαφές ότι δεν ήταν δυνατόν να εκδιωχθούν οι εχθρικές δυνάμεις από το έδαφος που είχαν καταλάβει. Οι αεροπορικές επιδρομές της ρωσικής αεροπορίας, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρεμποδίζονταν πλέον από την υψηλή πυκνότητα της ουκρανικής αεράμυνας. Νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές στην περιφέρεια Σούμι δήλωσαν ότι οι στρατεύματα στην περιοχή κατέριψαν ένα ρωσικό ελικόπτερο και δύο ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη.